Η Καλομήρα, το βράδυ της Παρασκευής 17 Πέμπτα, βρέθηκε στο σπίτι των διαγωνιζόμενων του TV Queen, για να συζητήσει μαζί τους και να μεταδώσει τις γνώσεις της για όλα όσα έχει μάθει όλα αυτά τα χρόνια της καριέρας της και της παρουσίας της στο χώρο της τηλεόρασης. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, όμως, προχώρησε και σε μια σπάνια εξομολόγηση για την προσωπική της ζωή. Μίλησε για τη σχέση της με τον πατέρα της, προσπαθώ πολύ να θεραπεύσω τον εαυτό μου, τα πράγματα μέσα μου, γιατί θέλω να είμαι καλό παράδειγμα για τα παιδιά μου, ειδικά για την κόρη μου. Ξέρεις τι λένε, αν η μάνα σου κουβαλάει ακόμα τον πόνο, θα έρθει σε σένα. Αν το λύσει όμω, θα το λύσει για όλη την οικογένεια, ή... εγώ είχα ένα θέμα με τον Γιώργο, που έγινε και πρόσφατα. Με πείραζε αν δεν του άρεσε κάτι. Όλο ο κόσμο μπορεί να μου πει ότι κάτι είναι χάλια. Αν μου το πει ο άντρα μου, πεθαίνω και δεν είναι λογικό, δεν πρέπει να είμαι έτσι και δεν μπορούσα να το λύσω, ανέφερε σε άλλο σημείο. Και αποκάλυψε για πρώτη φορά, είχε ζωγραφίσει η κόρη μου μια φωτογραφία της Νέας Υόρκης και του λέει μπαμπά, κοίτα. Με κοιτάει σαν να μου λέει αυτό θέλεις να τις κάνω, και άρχισε να τις κάνει υπερβολές. Το εννοούσε αλλά έκανε υπερβολές για μένα, τη έλεγε είναι η πιο ωραία φωτογραφία που έχω δει στη ζωή μου. Και εκεί βάζω τα κλάματα αλλά φρικτά, δεν ήταν normal. Και εκεί είπα «Oh my god», παντρεύτηκα τον μπαμπά μου. Γιατί ήθελα τον μπράβο από τον μπαμπά μου και μου πήρε τόσα χρόνια. Πήρα μετά τον ψυχοθεραπευτή μου, του το είπα και μου λέει πως ήταν ο πατέρας σου. Πολύ καλός πατέρας ο πατέρας μου αλλά, και στη Eurovision δεν ήρθε. Εγώ να χάσω τη Eurovision του παιδιού μου, δεν το έκανε από κακία, δούλευε. Απλά δεν το σκεφτόμουν ότι δεν είναι ο μπαμπάς μου εκεί, Έλεγα ότι έτσι είναι, με αγαπάει από μακριά. Εγώ θα είχα μπλούζες, η κόρη μου είναι στη Eurovision. Δεν το παρεξηγώ κιόλα, αλλά έπρεπε να τα βρω με τον εαυτό μου και να μην το περιμένω από τον άντρα μου, γιατί ο άντρα μου δεν είναι ο πατέρα μου.